Ασυνήθιστη καλοκαιρία στην καρδιά του χειμώνα στο οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο είχε ντυθεί στα λευκά την αντίστοιχη περσινή περίοδο και για 3 συνεχόμενους μήνες, οπότε τα χιονιστικά μηχανήματα δούλευαν ασταμάτητα. Από τη μια μεριά χαιρόμαστε λόγω της καλοκαιρίας, από την άλλη λυπόμεθα γιατί δεν θα έχουμε νερό ούτε να πιούμε αύριο, ούτε να ποτίσουμε, ούτε τίποτα. Και για πέρυσι ο Γενάρης είχαμε αρκετές χιονιές και τώρα καθόμαστε έξω. Λες και είμαστε παραλία. Πιο καλά είναι να χιονίζει παρά να κάνει αυτό τον καιρό εδώ. Έχουμε πρόβλημα με το νερό. Καλώς είναι τώρα, αλλά τα βράδια κατεβαίνει στο 0, στο συν 3, συν 4 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καίει το καλοκαίρι. Ναι, εμείς ανάβουμε. Με μέρα νύχτα ανάβει το καλοριφέρ. Αυτές οι εικόνες κυριαρχούσαν πέρυσι, ενώ φέτος κυριαρχεί η ηλιοφάνεια, με τους δημότες να ευελπιστούν στην αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με χιόνια και βροχοπτώσεις. Το πρώτο χιόνι, θυμάμαι, ξεπερνούσε το 1 μέτρο, η πρώτη χιονόπτωση, το Δεκέμβρη, και συνεχίστηκε μέχρι και το Μάρτι. Θυμάμαι, 25 Μαρτίου δεν έγινε παρέλαση γιατί είχαμε χιόνια. Να βρέξει, να ανοίξουν τα πηγάδια, να μπορούν να το καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Αυτό που μετράει, δάλλος ο κόσμος είναι αρθεί, να κάνει τι. Ο λευκός επισκέπτης δεν έχει κάνει ακόμα την εμφάνισή του, ενώ ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι δεν έχει πέσει ούτε νυφάδα χιονιού στην κορυφή της δείκτης. Δεν έχει πέσει χιόνι ακόμα και στην κορυφή της δείκτης του Μυθικού Βουνού, στα 2.148 μέτρα υψόμετρο, δεν έχει ασπρίσει καθόλου, δεν έχουμε καθόλου χιόνι. Αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε τέτοια μακράν καλοκαιρία. Ευελπιστούμε, παιδί μου, ότι μετά από 10-15 μέρες θα χιονίσει. Πάντως εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει χιόνι στο δίχτυ. Θα το κάνει αργότερα, κάνα μήνα ακόμα. Ναι. Στο λέω εγώ. Ο χειμώνας πρέπει να είναι χειμώνας, ιδίως για τους νέους, γιατί έρχομαστε πιο κοντά. Άμα κάνει μια μεγάλη χιονιά, την άλλη χρονιά έχουμε πιο πολλά παιδιά στο Λασίθι, θα πω εγώ. Προσδοκούμε να έχουμε κακό καιρό, γιατί βοηθά τον τόπο από όλες τις πλευρές. Η συνεχόμενη καλοκαιρία προβληματίζει τους αγρότες, καθώς αδειάζουν οι λιμνοδεξαμενές, με τις συνέπειες να είναι ορατές στις καλλιέργειές τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Η μεγάλη λιμνοδεξαμενή του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται σχεδόν στο 50% της δυναμικότητάς της. Η μικρή λιμνοδεξαμενή έχει αδειάσει εντελώς. Αντί για χιόνι, οι δημότες απολαμβάνουν φέτος την ηλιοφάνεια και πίνουν το καφεδάκι τους, όχι δίπλα σε ξυλόσωπα, αλλά σε εξωτερικούς χώρους. Μαδάρα εσείς, Ελένα, εγώ, κι τα μαλλιά μας χιόνια, ώστε να ζω θα σ' αγαπώ κι ας φεύγουν και τα χρόνια. Αλλά δεν είναι και καλός ο καιρός άμα συνεχίσεις της Ελωής. Θέλετε να χαλάσει. Ναι, πρέπει να βγάλει, για να είναι το καλοκαίρι καλό, πρέπει να έχουμε χειμώνα, χιόνια, όλα αυτά. Άμα δεν βρέξει, πού θα βρεθεί το νερό. Να έχει το φράμα νερό να ψητιζείς. Για το οροπέδιο δεν είναι καλό, γιατί θέλουμε νερό. Ωστόσο, τρέμουν στο ενδεχόμενο εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, με τον Γιάννη Στεφανάκη να σημειώνει. Είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί έντονα, γιατί βλέπουμε τα ακραία φαινόμενα σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχουν προειδοποιήσεις τόσο των μετεωρολόγων όσο και των περιβαλλοντολόγων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την επικινδυνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων και οφείλουμε να είμαστε σε ετοιμότητα για οτιδήποτε χρειαστεί.